Τούλη, θα κάνει τη σέντρα. Εδώ προσπαθεί να σουτάρει απευθείας, έκανε την κίνηση ο Βασιλείου, αλλά η μπάλα κατέληξε και είναι στην καρδιά για τον Τσιλικίρη για να... Λόρενς, δεν πέρασε. Προσπάθεια με προβολή από τον Χατζαντώνιο. Σου τώρα που γίνεται καλή ενέργεια εδώ για τον Ενικό που προσπάθησε να... και ο Χατζαντώνιο. Λόρενς από μακριά δοκιμάζει το σουτ, γκολάρα από το Λόρενς που πιάνει μια φωτοβολίδα από δεξιά, είδε έξω τον Τσιλικίρη. 0-1 ο Ελευθεριακός με αυτή τη θαυμάσια ενέργεια από το Λόρενς, ο οποίος δέχτηκε ωραία μεταβίβαση από δεξιά, έκανε αυτό το ψιλοκρέμαστο σουτ, εκεί αφηδιάστηκε ο γκολκίπερ του Ιωνικού. 0-1 ο Ελευθεριακός βάζει φωτιά στο γήπεδο της Ιωνίας με αυτή την γρήγορη αντεπίδαση στο 15. Ήταν η ωραία προσπάθεια από το Λόρενς, ο οποίος βρέθηκε από δέχτης. Γέμισε το πόδι του, έκανε το σούτ εκεί, το ψιλοκρεμαστό. Και έτσι λοιπόν από το 15, Ιωνικός Ελευθεριακός 0-1. Και από εκεί και πέρα, όπως σας έλεγα, σίγουρα θα υπάρχουν αντιδράσεις από πλάτες γηπεδούχων που δεν θέλουν να χάσουν την ευκαιρία να παραμείνουν στην κορυφή. Βέβαια, ήρεμα να σκοράρει σε ένα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα του αγώνα μετά από ωραία συνεργασία. Και από εκεί και πέρα να ανάψει για τα καλά το παιχνίδι. Εδώ τώρα προσπαθεί να γίνει το λάθος. Πριν ολοκληρώσει ο Βαλκάνης, αντιδράσεις για τον Ελευθεριακό για αυτή την υπόδειξη από τον Μάριο Ζαφυρόπουλο που διευθύνει το σημερινό παιχνίδι. Να πω βοηθή του είναι ο Μιχταπίδης και ο Δεμερτζής. Και ενώ η μπάλα τώρα είναι πίσω για τον Ιωνικό. Φάω τώρα για τον Ιωνικό. Σε καλό σημείο από το κόρνερ και από αριστερά. Γίνεται η σέντρα. Η κεφαλιά 1-1. Φανταστική ενέργεια. Εδώ πετάχτηκε. Ο Βέλιος έκλεισε την μπάλα μέσα στους αμυντικούς. Ισοφάρισε μετά τη θαυμάσια εκτέλεση. Και έφερε βέβαια το 1-1. Και σαφώς έφερε τις ισορροπίες και για την ομάδα του Ιωνικού. Ήταν θαυμάσια εκτέλεση φάουλ. Πετάχτηκε ωραία ο Βέλιος, έκλεψε την μπάλα μέσα από τους αμυντικούς εκεί του Ελευθεριακού. Δεν μπόρεσε και ο Χατζηβασιλάκης. Ο Άγγελος ανοίγει δεξιά. Για με αυτή την παλιά που θα κάνει, η σέντρα θα βάλει τα πόδια, το παίδι εδώ. Νέα επαναφορά, Κουσιώρας από κοντά, Μούρια, πατάει την μπάλα, Μούρια, μπαίνει, σουτάρει 2-1. Απίστευτη ανατροπή για τον Ιωνικό με τον Μούρια, ο οποίος έγινε αποδέκτης, έκανε ωραία προσπίση, έστρωσε την μπάλα και σούταρε, νίκησε τον Χατζηβασιλάκη. Ο Ιωνικός περνάει μπροστά με 2-1 σε αυτή την ωραία εξαιρετική ενέργεια από τον ωραίο Μούρια που πανηγυρίζει έξαλα. Στο 34ο λεπτό. Εδώ ήταν η αντίδραση από πλευράς για τον Ιωνικό που βρέθηκε εκτεθειμένος βέβαια στο σκορ. Ήρθε η ωραία συνεργασία εκεί, έγινε αποδέκτης ο Μούρια και στη συνέχεια ο οποίος ολοκλήρωσε. Και οι δύο ομάδες προσπαθούν να δείξουν τη συμπεριφορά τους και την εικόνα τους αγωνιστικά για να μπορέσουν να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Πάντως βλέπουμε σίγουρα ένα πολύ καλό παιχνίδι που συνεχίζεται μεγάλο διαπερνασμό. Τώρα από πλευράς προσπάθησε ο Βιλανάκης ο Άγγελος. Μια προσπάθεια του Ελευθεριακού. Το λάθος στην άμυνα του Ιωνικού διώχνουν όπως ο Ακούτας παναφέρει. Προσπαθεί να τρέξει μπροστά. Υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή και η λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Το 46 και έφυγε ο Ακούτας για να γίνει αυτή η αλλαγή. Ένα σου τώρα εδώ, η μπάλα φεύγει επικίνδυνα, χάνεται μια καλή στιγμή. Δεν μπόρεσε τελικά. Και βγαίνει μπροστά ο Ιωνικός τώρα μπροστά με την γρήγορη αυτή αντεπίδεση. Οφσάιντ εδώ, διαμαρτυρίες σε αυτή τη φάση του Πασπαλά το Χρήστο που βγήκε από αριστερά. Από το δεύτερο βοηθό τον Δεμερτζή για το οφσάιντ που υπόδειξε τους γηπεδούχους. Τον Τσιλικίρη. Βέλιος με την μπάλα. Προσπάθεια να βγει μπροστά, για να δούμε. Μούρια, κλέβερε την μπάλα. Τρώνε από κοντά. Προσπάθησε να μπει ο Ασλανίδης, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Επαναφέρει ο παίκτης του Ελευθεριακού, γύρισε την μπάλα πίσω, πάει να γίνει το λάθος. Για να δούμε τώρα το σούτ εδώ. Και η μπάλα τελικά χάνεται απίστευτη ευκαιρία από τον Χρήστο Πασπαλά. Βλέπουμε γρήγορο ποδόσφαιρο, σίγουρα και λάθη, αλλά και απασχέσεις στις δύο ομάδες θα συνεχίσουν και στο δεύτερο μήκρο. Βαθιά παλιά τώρα που γίνεται. Θέλει τώρα να βγει, επιμένει τώρα ο Χατζαντωνίου. Εδώ διαμαρτυρίες για πέναλτι. Αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Βασιλείου. Και τις δυο ομάδες να παρουσιάσουν καλά στοιχεία. Υπήρχαν όμως βέβαια και τα λάθη που δεν λείψανε από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Για με τώρα εδώ προσπαθεί ο Πασπαλάς να πατήσει την μπάλα και το σούτ εδώ και χάνει την ευκαιρία του αγώνα να σκοράρει εδώ ο Ασλανίδης στην πρώτη του ομάδα και να τελειώσει την υπόθεση, αφού ο Χατζηβασιλάκης στην κυριολεξία έσωσε ένα σίγουρο γκολ από τον επιθετικό εδώ του Ιωνικού. Ελληνίδης. Σουτάρει η μπάλα κόντρες, Μούργια από κοντά, χάνεται απίστευτη ευκαιρία από τον Άγγελο Βιλανάκη που συνεργάζεται με τον Φαρμάκη.
και εδώ έχουμε το 2-2. Να λοιπόν, ο Ελευθεριακός ισοβαρίζει με αυτή την φανταστική ενέργεια που έγινε. Βλέπετε η γρήγορη αντεπίδαση, ήρθε τον γκολ. Να δέχεται τα συγχαρητήρια. Ο Βαλκάνης τώρα φέρνει το παιχνίδι στα έσα και κάνει το 2-2. Εκεί που λέγαμε τα πράγματα πώς εξελίχθηκαν, ήρθε ο Βαλκάνης, έκανε αυτή την ωραία ενέργεια και φέρνει τον Ελευθεριακό στα ίσα, δείχνοντας την αντίδρασή του. Στο 74. Για να δούμε. Ακόμα 15 λεπτά αγωνίας σε ένα παιχνίδι που επιστρέφει το μεγάλο βαθμολογικό αλλά και αγωνιστικό ενδιαφέρον του παιχνιδιού. Μετά την αντίδραση του Ελευθεριακού να ισοφαρίσει σε 2-2 και να ανάψει ξανά το παιχνίδι από την αρχή. Δύσκολο παιχνίδι με δύο ομάδες διαβασμένες, αποφασιστικές και γρήγορες να δείχνουν τις ικανότητες τους. Εδώ αλλαγή συνεργασίας, προσπάθησε, πιέζει από κοντά, αλλαγή, Ασλανίδης, 3-2! Να λοιπόν ο πρώην παίκτης του Ελευθεριακού, Ασλανίδης, με προβολή μετά από ρόμπαλια που τον έβαλε, θα σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα του Χατζηβασιλάκη, θα κάνει το 3-2, εκεί που ισοφάρισε ένα λεπτό νωρίτερα ο Ελευθεριακός και ξανά ο Ιωνικός μπροστά να παίρνει τη διαφορά. Στο 75. Απίστευτο παιχνίδι. Βέλιος θα κάνει τη σέντρα από κοντά, η μπάρα στο δοκάρι, χάνεται ευκαιρία στη συνέχεια. Κατοχή για τον Άγγελο Βιλανάκη που κάνει το σέντρα από κοντά. Εδώ θα χάνεται αυτό που δεν έχει γίνει ποτέ. Απίστευτη φάση από τον Τάσιο που αναγκάστηκε με τα δάχτυλα του Τσιλικίρης να σώσει μια φάση πραγματικά απίστευτη για τον Ελευθεριακό που έχασε φοβερή ευκαιρία να κάνει εδώ ο Τάσιος το 3-3 και μετά την μπάλα βλέπετε βγήκε πολύ μακριά, θα βγάλει μια παλιά δεξιά, προσπαθεί να περάσει, πήγε να πατήσει ο Φαρμάκης, η μπάλα βγήκε τώρα εδώ, το σούτ εδώ λίγο έλειψε να λεπτά, μπήκαμε στο 85. Κόρνερ εκτελέστηκε από τον Άγγελο Βιλανάκη, διώχνει αμυντική του Ιωνικού, γρήγορο γύρισμα από τον Ελληνίδη. Αντεπίδες τώρα, Ασλανίδης προσπαθεί να περάσει όποιον βρει, μόνος του, πατάει την μπάλα, σουτάρα από μακριά. Χατζηβασιλάκης βάζει τα δάχτυλά του με διπλή προσπάθεια, μπλοκάρει την μπάλα. Την μπάλα στον Κουσιόρα τον Νίκο, θέλει να βγει ο Ασλανίδης, διεκδικεί την μπάλα που βγαίνει ταχύτατος, ανάμεσα δύο πέντε, σουτάρα απευθείας, κάνει το μονοκόμμα το σουτ, μπροστά από τον Παναγιωτίδη, αλλά τρέχει ο Ελευθεριακός να προλάβει για να αποβάλει αν μπορεί αυτή την ήττα. Σε μια προσπάθεια να ψάξει την ισοφάριση. Εδώ μια κεφαλιά, το λάθος από κοντά. Προσπάθησε, γύρισε την μπάλα, έγινε το λάθος εκεί. Θα του πέσει ο Ιωνικό, αλλά δεν μπόρεσε ο Τάσιος να το εκμεταλλευτεί όπως έγινε και προηγουμένως. Εκεί που με τα δάχτυλα ο Τσιλικίνης είπε όχι με την επέμβασή του. Είμαστε ήδη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μιλανάκης Άγγελος ανοίγει ώρα την μπάλα. Βγαίνει ο Ελευθεριακός, προσπάθησε να κάνει το σουτ. Από κοντά, εδώ χάνεται φοβερή φάση από το Βαλκάνι να την άξει το παιχνίδι στον αέρα και να ισοφαρίζει. Δεν θα μπορέσει. Την τελευταία στιγμή να ολοκληρώσει την παγκοσμίω τον αγώνα. Αντεπίεση τώρα για τον Ιωνικό που βγαίνει μόνος του. Θέλει να περάσει. Φάουλ. Και αυτή τη στιγμή το τέλος. Από τον Μάριο Ζαφυρόπουλο πριν ολοκληρωθεί αυτή η φάση για τον Ιωνικό με 7 λεπτά καθυστερήσεις που κράτησε. Έτσι λοιπόν φίλες και φίλοι το παιχνίδι τελειώνει.